Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Ο Άκης σήμερα θα βγάλει λαγούς από το καπέλο του, φίλε. Θα κάνουμε μαγικά. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία συνταγή που δεν την έχετε φανταστεί. Θα φτιάξουμε πίτσα σάντουιτς. Πώς θα γίνει αυτό? Θα φτιάξει σάντουιτς ή πίτσα, ρε Άκη, πες μας. Ένα τα δύο. Ο Άκης θα φτιάξει πίτσα σάντουιτς και θα δείτε ακριβώς πώς θα το φτιάξει. Θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας μία μακαρονάδα που θα έχει τυρί κρέμα και θα έχει και τόνο. Θα είναι η απόλυτη μακαρονάδα γιατί θα είναι κρεμμώδης και θα έχει και πρωτεΐνη από τον τόνο μέσα. Θα είναι ολοκληρωμένο γεύμα που πραγματικά θα στρέψει τα σάλια. Και για το τέλος θα πάρουμε μία συνταγή κλασική. Μπράουνις. Το ακούμε όλοι, θα φτιάξει ο Άκης μπράουνις. Αλλά έχει κάτι μέσα που θα το κάνει ιδιαίτερο. Ποιο είναι αυτό? Η σοκολάτα γάλακτος. Άλλο brownies, άλλο επίπεδο πρόσφρησης, όπως λέει και ο φίλος μου Διονύσης. Και οι τρεις συνταγές είναι μία προς μία. Με τι να ξεκινήσω? Πίτσα σάντουιτς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Κατά καιρούς σας έχω φτιάξει πολλά σάντουιτς, αλλά πίτσα σάντουιτς δεν σας έχω φτιάξει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό το σάντουιτς είναι μοναδικό. Θα φτιάξουμε τη δική μας σάλτσα ντομάτας και θα μπει κατευθείαν μέσα στο φούρνο για να γεμίσει άρωμα η κουζίνα σας από πίτσα. Αλλά θα είναι σάντουιτς. Θα το τρώμε κανονικά σαν σάντουιτς. Δεν ανυπομονείτε να το φτιάξετε? Λοιπόν, τα υλικά σας υπόσχομαι τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Πάμε να τα δούμε και να ξεκινήσουμε. Για την πίτσα σάντουιτς θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα ντομάτας 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία με δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού κρυσταλλική ζάχαρη, 100 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση: 8 φέτες ψωμί Παπαδοπούλου Club Sandwich Situ, 8 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια τριμμένο μίξ τυριών, 8 φέτες μπέικον, 1 τρίτο από μία πράσινη πιπεριά και 200 γραμμάρια μανιτάρια σε κονσέρβα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε το μάτι μας και το πρώτο πράγμα που θα ετοιμάσουμε είναι μία σάλτσα ντομάτας. Εννοείται πως άμα θέλετε να πάτε με την πιο απλή εκδοχή, που ουσιαστικά παίρνουμε λίγη τριμμένη ντομάτα, βάζουμε μέσα φρυγανιά, παρμεζάνα και ρίγανη, μπορείτε. Αλλά είπα να κάνω μία αληθινή σάλτσα ντομάτας. Σάλτσα ντομάτας που τα βάζαμε στα ζυμαρικά για να γίνει έτσι πιο πλούσιο σε γεύση του σάντουιτς. Λοιπόν, κόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Ξαναλέω ότι αυτό το στάδιο μπορείτε να το αποφύγετε άμα θέλετε. Ή μπορεί να πάρετε μία έτοιμη σάλτσα ντομάτας από το σούπερ μάρκετ που έχει πια σε βαζάκι ωραίες σάλτσες. Αλλά άμα έχω λίγο κρεμμυδάκι στο σπίτι και μία κονσέρβα ντομάτας, φτιάχνω μία σάλτσα ντομάτας στο μπαμ μπαμ άψε σβήσε τσούκου τσούκου λα 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 λα. Κατάλαβες, φίλε Βελέση? Ναι. Είναι μία καινούργια έκφραση, τώρα μόλις την έβγαλα. Εντάξει. Εντάξει. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, είναι η εκπομπή μου, παιδιά. Εντάξει, μπορώ να κάνω ό,τι μα ό,τι θέλω. Λοιπόν, ρίχνουμε το λαδάκι μας στο τηγάνι. Και στη συνέχεια ρίχνουμε μέσα και το κρεμμύδι μας. Λοιπόν, θέλουμε να σουτάρουμε καλά το κρεμμύδι. Και μόλις σουταριστεί καλά το κρεμμύδι, θα ρίξουμε και το σκόρδο μας. Λεπτές φετούλες μέσα. Λοιπόν, ρίχνουμε και το σκορδάκι μας. Και όλα πάνε καλά. Τώρα, ερώτηση. Να πάμε σε ελληνική βερζιόν σάλτσας για πίτσα ή σε ιταλική? Ιταλική. Γιατί η διαφορά είναι αυτή. Ρίγανη και βασιλικός. Στην Ελλάδα όταν κάνουμε σάλτσα για πίτσα συνήθως βάζουμε ριγανίτσα. Γιατί μας βολεύει, έχουμε πάντα ξέρει ρίγανη στο ράφι μας, γι' αυτό τη βάζουμε. Άμα την κάναμε όμως στην Ιταλία θα βάζαμε βασιλικό. Μήπως θέλετε να βάλω και τα δύο? Και τα δύο. Α, θα τα βάλω και τα δύο να καλύψω τους πάντες, οπότε βάζω λίγη ξέρη ρίγανη, βάζω και λίγη ζαχαρίτσα. Οχ, ανακατεύω. Και μόλις καραμελώσουν ωραία τα κρεμμυδάκια μου, ήρθε η ώρα να σβήσω το τηγανάκι μου με τι? Με την ντομάτα μου. Εδώ, μία ντομάτα κονκασέ. Και βέβαια το νεράκι μου. Θέλω και λίγο νεράκι για να βοηθήσω να βράσει λίγη ώρα η κονσέρβα μου εδώ πέρα ντομάτα. Θυμάστε πάντα μου πάντα, όταν χρησιμοποιούμε μία κονσέρβα ντομάτα, θέλουμε να βράσει και λίγη ώρα. Άμα χρησιμοποιούσαμε φρέσκια ντομάτα, που μπορείτε κάλλιστα να τρίψετε φρέσκες ντομάτες, ίσα ίσα δίνουμε μία βράση και τις βγάζουμε. Εντάξει, λοιπόν, πόση ώρα τώρα θέλει η ντομάτα μου για να γίνει?
Καλά, δύο δεν θέλει. Θέλει 3-4 λεπτάκια. Οπότε αφήνω το μάτι μου ανοιχτό. Θα προσθέσω αλάτι, θα προσθέσω πιπέρι. Θα περιμένω να δέσει λίγο η σαλτσούλα μου και μόλις δέσει θα προσθέσω μέσα και το βασιλικό. Μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα θα συνεχίσουμε με το σάντουιτς. Το βασιλικό το ρίχνω τώρα μετά. Μπράβο, μπελές μου. Γιατί όμως? Γιατί περιμένουμε να δέσει. Αν το βάλουμε τώρα το βασιλικό, θα βγάλει όλα τα αρώματα και θα τα χάσει. Ο βασιλικός έχει αυτή την ιδιότητα. Δεν είναι σαν το θυμάρι ή σαν το δεντρολίβανο που συνεχίζουν να δίνουν γεύση. Θέλω να το βάλεις τελευταία στιγμή, να τα σκάσει μέσα στη σάλτσα και να μείνει. Γιατί άμα το παραβράσουμε, χάνει το αρώμα του. Το πιάσεις, μπελεσάκο μου. Ναι. Οπότε, άμα είναι να βάλεις βασιλικό, τον βάζεις στο τέλος. Άμα είναι να βάλεις ριγανίτσα, τη βάζεις στην αρχή. Αυτή είναι η διαφορά. Ακόμα και τα μυρωδικά πρέπει να ξέρουμε ποια στιγμή τα βάζουμε μέσα στις συνταγές μας. Στην Αμερική, η πίτσα φαίνεται πως έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ιταλία, τα αμερικανικά στρατεύματα άρχισαν να τρώνε τοπικά τρόφιμα για να συμπληρώσουν τα φαγητά τους όταν εξαντλούνταν και κάπως έτσι γνώρισαν την πίτσα, την οποία όταν πια επέστρεψαν στην Αμερική, την έφεραν μαζί τους και την σύστησαν και στους υπόλοιπους Αμερικανούς. Η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη, οπότε βάζουμε μέσα στο βασιλικό. Ανακατεύουμε. Γενικά θέλουμε η σάλτσα λίγο να κρυώσει, γιατί άμα κρυώσει θα είναι και πιο εύκολο να φτιάξουμε το σάντουιτς μας. Σε πειράζει να το λέω σάντουιτς, φίλε Πελέση? Στην Αθήνα το λέτε σάντουιτς. Εμένα η γιαγιά μου το λέγε σάντουιτς, γι' αυτό σου λέω. Είναι ωραίο, ωραίο, είναι πολύ γλυκό να το λέει σάντουιτς. Λοιπόν, και έχουμε ντοματούλα εδώ πέρα αρκετή για να φτιάξουμε 4 σάντουιτς, εντάξει. Θέλω να το καταλάβετε ότι θέλουμε 4, που σημαίνει ότι πρέπει να μοιράσουμε 8 στρώσεις. Τώρα, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Τα ψάκι, εδώ. Και πάνω στο ταψί θα αρχίζουν να γίνονται τα σάντουιτς. Το αφήνω στην άκρη και φέρνω μπροστά μου το ψωμί Παπαδοπούλου Club Sandwich Situ. Ένα ψωμί εξαιρετικής ποιότητας που παράγεται με φυσικές πρώτες ύλες και αγνά υλικά. Είναι κομμένο σε μεγάλες φέτες και όταν ψηθεί παραμένει τραγανό απ' έξω και αφράτο από μέσα. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εξής. Έχω δύο εκδοχές. Η μία είναι να ψήσω τα ψωμάκια και μετά να ετοιμάσω το σάντουιτς για να γίνει έξτρα τραγανό. Και η άλλη είναι να πάω κατευθείαν με ομό το ψωμί μου μέσα στο φούρνο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δεν θέλω. Λέτε να φρυγανίσω. Άμα θέλετε να φρυγανίσω, χρειάζομαι το τηγανάκι μου. Εδώ. Και για να φτιάξω 4 σάντουιτς, χρειάζομαι 8 φέτες ψωμί. Οπότε ανοίγω τη συσκευασία μου. Θα βγάλω 8 φέτες, 2, 4, 6, 8 και επειδή κάνουμε πίτσα σάντουιτς, τι έχει η πίτσα χαρακτηριστικό, Διονυσάκο? Έλαιο λαδό, οπότε θα φρυγανίσουμε το ψωμάκι μας με λίγο λαδάκι. Παίρνω έτσι όπως είναι τις φέτες μου, έρχομαι στο τηγάνι, θα πάρει 2 ή 3, Μητσάκο, 2-2 θα τις κάνω, 2-2, μια σταγιά ελαιόλαδο. Και μόλις πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα, θα σας δείξω τη συνέχεια. Το αλκοόλ πρέπει πάντα να εξατμίζεται? Αν ναι, γιατί? Ποιος είπε ότι το αλκοόλ πρέπει να εξατμίζεται? Καμία σχέση. Κάποιες συνταγές θέλουμε να νιώθουμε το αλκοόλ, οπότε δεν το εξατμίζουμε. Όταν εξατμίζουμε το αλκοόλ, το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να έχουμε την αίσθηση του αλκοόλ. Αλλά σε κάποιες συνταγές το θέλουμε. Οπότε υπάρχει σωστό και λάθος. Άμα θες το εξατμίζεις, άμα θες όχι. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Πάμε τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα γίνει ένα πίτσα σάντουιτς. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο λαδάκι. Ξέρω, μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό να πείτε «Α, και έβαλες και πριν λάδι, θα ξαναβάλεις λάδι». Ναι, θέλω λαδάκι, γιατί μια τέτοια πίτσα θέλω να έχει άρωμα από ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα προσθέσω την ντομάτα μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Καμιά ερώτηση δεν έχετε να κάνετε? Ναι. Για πες. Τι θα βάλουμε? Περίμενε, περίμενε. Περίμενε να με ρωτήσεις γιατί τα μισά τα έχεις μέσα και τα μισά έξω. Ξαναπάμε τότε. Ωραία, ξαναρώτα. Όχι, εσύ θα μου πεις, καμιά ερώτηση θα κάνουμε. Καμιά ερώτηση θα κάνουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Γιατί τα μισά τα έχεις μέσα στο ταψί και τα άλλα μισά έξω? Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί 4 θα είναι τα σάντουιτς που θα φτιάξουμε, φίλε Διονύση μου? Άκου τώρα τι θέλω να κάνεις. Δεν θέλω να είσαι τεμπέλης. Θέλω όταν θα βάλεις την ντοματούλα να φροντίσεις να πάει στις γωνίες. Θέλω να δίνεις στο σάντουιτς την ίδια σημασία που δίνεις στη μέση και στην άκρη. Προτιμώ να βάλεις άκρες και να μην βάλεις τη μέση. Δηλαδή να πας κάπως έτσι.
Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό για μένα είναι πιο φυσιολογικό να έχει μόνο στις άκρες και να μην έχει καθόλου στη μέση. Γιατί πάντα μα πάντα τις ακρούλες στα σάντουιτς δεν τις υπολογίζουμε. Τις δίνουμε λιγότερη σημασία και αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, ντοματούλα. Εδώ είμαστε. Οπότε βάλαμε ντοματούλα παντού. Τώρα ήρθε η ώρα του τυριού, φίλε. Έχω πάρει ένα μίξ τυριών. Μπορείτε να πάρετε ό,τι τυρί που γιώνει σας αρέσει. Μπορείτε να πάρετε μια γκούντα, μπορείτε να πάρετε με τσένταρ, με έμενταλ και γκούντα μαζί. Ό,τι σας αρέσει. Και πάμε να βάλουμε τυράκι εδώ. Γενικά αυτά που γιώνουν. Αυτά που γιώνουν. Αν και η αλήθεια είναι πως τελευταία είδα στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι το μίξ τυριών είναι πιο ακριβό από το να πάρεις ξεχωριστά τυριά. Αλήθεια, έτσι είδα. Δηλαδή μέτρησα και τις τιμές. Οπότε άμα σας συμφέρει, κάντε εσείς το μίξ σας. Πάρτε 4 διαφορετικά τυριά και ανακατέψτε τα. Ή 3 ή 2. Θέλουμε και τσένταρ, θέλουμε και έμενταλ, θέλουμε και γκούντα οπωσδήποτε γιατί κάνουμε πίτσα. Τώρα άμα θέλετε να είστε πιο ακριβοί στη συνταγή σας, μπορείτε να βάλετε και μοτσαρέλα. Εντάξει, λοιπόν, έχω μπέικον, τυρί, πιπεριά και μανιτάρια. Τα κλασικά που θα βάζαμε σε μία πίτσα. Η ερώτηση μου είναι εξής. Έχω πάρει αρκετό μπέικονάκι εδώ πέρα γιατί θέλω να βάλω και λίγο μπέικον μέσα. Αυτό το μπέικον που θα βάλω μέσα δεν θα ψηθεί. Κατάλαβε, δεν θα είναι τραγανό. Μας αρέσει ή όχι? Εμένα δεν έχω. Σου αρέσει? Και εμένα μου αρέσει, οπότε αυτό θα κάνω. Ουσιαστικά θα βάλω μία φέτα μπέικον μέσα. Εδώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και έτσι όπως είναι, παίρνω τη μία φέτα, τη βάζω από πάνω. Την άλλη φέτα τη βάζω από πάνω. Την άλλη φέτα τη βάζω από πάνω. Και την άλλη φέτα τη βάζω από πάνω. Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό χαμό. Θα βάλουμε τα μανιτάρια μας. Είναι πίτσα σάντουιτς. Είναι μία ολόκληρη μερίδα. Δηλαδή σκέψου τώρα να βλέπεις μία ταινία και να έχεις ετοιμάσει αυτές τις σαντουιτσάρες και να γίνεται χαμός. Λοιπόν, πιπερίτσα, δεν θέλουμε πολύ, αλλά για να πάρουμε το κλασικό άρωμα της πίτσας όταν ψήνεται το σάντουιτς αυτό μέσα στο φούρνο, πρέπει να βάλουμε και πιπεριά. Δηλαδή, αυτό που μας βγάζει έξω από μια πιτσαρία που μυρίζουμε μάλλον σαν πίτσα, είναι ο συνδυασμός πιπεριάς, μανιταριών και τυριού, βέβαια, κάθε φορά. Οπότε θα βάλω και την πιπεριά μου εδώ. Θα βάλω λίγο ακόμα εδώ. Και λίγο ακόμα εδώ. Και λίγο ακόμα εδώ. Και βέβαια, ήρθε η ώρα για τον μπέικον. Τι? Κάτι καλό γίνεται. Ένα. Αυτό το έχω εκτεθειμένο, βλέπεις. Το αφήνω εδώ στις άκρες για να ξεροψηθεί, να γίνει ωραίο, να γίνει σεξι. Κάπου έβαλα παραπάνω. Όχι. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν. Και έτσι όπως είναι, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θα χρειαστούν 5 με 8 λεπτάκια αναλόγως πόσο και ο φούρνος σας. Και μόλις ξεροψηθούν από πάνω και γίνουν υπερσέξι, βγάζουμε και σερβίρουμε. Σε 2 λεπτά από τη στιγμή που θα βάλετε μέσα στο φούρνο σας, θα αρχίζει να μυρίζει πίτσα. Εντάξει? Οπότε μπορείτε να καθίσετε δίπλα εδώ και να μυρίζετε. Σύμφωνα με την National Association of Pizza Operators της Αμερικής, οι Αμερικανοί αγαπούν την πίτσα τόσο πολύ που καταναλώνουν περίπου 100 στρέμματα πίτσα καθημερινά, δηλαδή 350 φέτες κάθε δευτερόλεπτο, ενώ το 36% των Αμερικανών φαίνεται πως τρώει πίτσα για πρωινό. Η ερώτησή μου είναι εξής. Μυρίζει πίτσα? Εννοείται, έχει. Μας έχει πάει στη μύτη. Πάμε να βγάλουμε τις πιτσούλες μας, που δεν είναι πίτσα, είναι πίτσα σάντουιτς. Φανταστικά. Επόμενη ερώτηση. Να κόψω στα 4, στη μέση ή να αφήσω όπως είναι? Για όλους θα κόψω. Κοίταξε, άκου. Έχει δίκιο ο σκηνοθέτης και λέει ανάλογα πώς θα δώσεις και σε ποιους. Γιατί όντως, άμα έχω ένα παιδικό πάρτι, κόβω στα 4 και κατευθείαν τρώνε όλοι μικρά-μικρά πιτσάκια. Καταπληκτικό. Άμα έχω όμως να πάρω να φάω μια ατομική μερίδα και να δω μια ταινία, το παίρνω όσο έχει και το τρώω. Άμα θέλω να πάρω μαζί μου στη δουλειά, το κόβω στη μέση. Διαγώνια για να είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς το βάλω? Το βάλω έτσι. 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 Και δες από κάτω πόσο τραγανό που έχει γίνει. Βλέπεις. Για πες, Διονυσάκο μου. Άμα έχει έρθει ο διαμαντής στο σπίτι, τι κάνει? Ο διαμαντής, φίλε, άμα έρθει, πιάνει σε δίαιτα, δεν τρώει. Για πείτε, πώς θέλετε να κόψω? Στα τέσσερα. Ωχ, και είναι και τραγανό.
Και είναι και φανταστικό, ακούτε το κράτσα κράτσα. Ε. Ωραίο, είναι από τα... Και δεν χρειάζεται τίποτα. Λίγο ψωμάκι θες. Οπό. Για πείτε. Για τώρα να έχεις εδώ πέρα τα φιλαράκια σου. Και να τους πεις, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Ε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι θα τρέξουν να δοκιμάσουν. Να πάρουν ένα κομμάτι. Είναι αφράτη και τραγανή την ίδια στιγμή. Δηλαδή σε κανένα ζυμάρι πίτσα δεν το βρίσκεις αυτό, εκτός άμα είναι πολύ super duper. Είναι πολύ εύκολο για να το φτιάξεις. Η γεύση είναι πίτσα-πίτσα, πιο πίτσα δεν γίνεται. Και είναι φανταστικό. Δηλαδή είναι όντως μία πίτσα, αλλά σε σάντουιτς. Είναι καταπληκτικό. Για την πίτσα σάντουιτς, σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά βάζουμε ελαιόλαδο, ψιλοκόβουμε ένα κρεμμύδι, μεταφέρουμε τα κομμάτια στο τηγάνι, κόβουμε το σκόρδο, το προσθέτουμε, βάζουμε την ξερή ρίγανη, ζάχαρη, ανακατεύουμε και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά να καραμελώσει το κρεμμύδι. Προσθέτουμε την ντομάτα, το νερό, το αλάτι, το πιπέρι και σιγοβράζουμε για 8 με 10 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το βασιλικό. Ανακατεύουμε. Αφαιρούμε σε μπολ και αφήνουμε να κρυώσει. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Τοποθετούμε 2 φέτες ψωμί και ρίχνουμε ελαιόλαδο. Φρυγανίζουμε για 1 με 2 λεπτά την κάθε πλευρά. Αφαιρούμε. Αφήνουμε στην άκρη και επαναλαμβάνουμε άλλες 3 φορές. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολα τις μισές φέτες. Πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο. Αλείφουμε με σάλτσα. Ρίχνουμε επάνω το τριμμένο τυρί από μία φέτα μπέικον κομμένη στη μέση. Καπακώνουμε με τις άλλες φέτες από πάνω. Ρίχνουμε μανιτάρια και πιπεριά στο κάθε σάντουιτς. Έξτρα φέτα μπέικον από πάνω. Μεταφέρουμε στο φούρνο. Ψήνουμε για 5 με 10 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ωραίο χρώμα. Αφαιρούμε, βάζουμε σε πλατό, κόβουμε στα 4 και σερβίρουμε. Ζυμαρικά με τόνο και τυρί κρέμα. Όλη η συνταγή αυτή θα γίνει μόλις σε μία κατσαρόλα. Δεν θα βράσουμε ξεχωριστά τα ζυμαρικά, θα φτιάξουμε αλλού τη σάλτσα και μπλα 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 μπλου μπλου μπλου. Όλα θα γίνουν μέσα σε μία κατσαρόλα. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχετε φτιάξει στη ζωή σας. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για τα ζυμαρικά με τόνο και τυρί κρέμα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια βίδες, 2 κονσέρβες καπνιστού τόνου τράτα σε φυτικό λάδι 320 γραμμάρια, 2 συσκευασίες άρλα τυρί κρέμα light 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια μπρόκολο, 1,5 λίτρο βραστό νερό, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, 300 γραμμάρια καλαμπόκι σε κονσέρβα, 1 κουταλάκι του γλυκού εστραγγόν, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μία κατσαρολίτσα και θα βάλω. Τι? Άκου, Διονύση, δεν το έχεις ξαναδεί αυτό. Τα ζυμαρικά μέσα. Επειδή είμαι πάρα πολύ μπροστά. Θέλω να μου το δώσετε. Θα κάνουμε popcorn. Θα κάνουμε ζυμαρικά με μόλις ένα σκεύος, με μία κατσαρόλα. Λοιπόν, έχω μπροκολάκι εδώ πέρα, ομό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κατεψυγμένο. Πάει και αυτό μέσα. Ναι, ρε φίλε. Ό,τι θέλω κάνω σήμερα. Το θέμα μου είναι, με έχεις εμπιστοσύνη ή δεν με έχεις. Αυτή είναι η ερώτηση βασική. Από τη στιγμή που έχεις εμπιστοσύνη, κάτι ξέρω και κάτι κάνω σωστά. Και τώρα έχω 1,5 λίτρο νερό ακριβώς ζυγισμένο και είναι καυτό. Από τον βραστήρα. Οπότε ρίχνω και το νερό μέσα. Το νερό είναι ακριβώς όσο χρειάζεται η συνταγή μας για να βράσουν τα ζυμαρικά, να βράσει το μπρόκολο, να πιει το νεράκι και μόλις αυτά τα δύο έχουν ψηθεί και έχουν βράσει, θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Κάτσε να κάνω ένα μικρό ανακάτημα. Έριξα λίγο αλάτι, πίπερο βέβαια, γιατί χρειάζεται λίγο αλάτι και πιπέρι. Οπότε ανακατεύω λίγο εδώ. Και περίπου η συνταγή θα πάρει γύρω στα 12 λεπτάκια για να γίνει. Ναι, εφόσον το νερό είναι καυτό. Άμα το νερό δεν είναι καυτό, θα πάρει πολύ παραπάνω. Εγώ πάντα ρίχνω καυτό το νερό μέσα σε τέτοιες συνταγές, γιατί αυτή η συνταγή είναι μια συνταγή που θέλω να κάνω γρήγορα. Θέλω μια συνταγή ποιοτική, θρεπτική, που θέλω να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, έχουμε υδατάνθρακες από τα ζυμαρικά μας. Έχουμε φυτικές ίνες και όλα τα καλούδια από τον μπρόκολο. Τι χρειαζόμαστε στη συνταγή? Πρωτεΐνη. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι, όση ώρα βράζουν τα ζυμαρικά μαζί με τον μπρόκολο και δεν είναι η σάλτσα,
να βάλω να σουρώνει ο τόνος μου. Θα χρησιμοποιήσω καπνιστό τόνο τράτα, ο οποίος είναι ο μοναδικός τόνος ελληνικής παραγωγής και ο μοναδικός που καπνίζεται φυσικά σε φούρνο με ξύλα. Θέλω δύο συσκευασίες για τη συνταγή μου, οπότε ανοίγω εδώ πέρα τον τόνο μου. Πω, θα γίνει χαμός. Εντάξει, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε τον τόνο μέσα στο ράφι μας και λέμε να το βάλουμε στη σαλάτα, το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο τόνος είναι ένα κόλπο στη μαγειρική που μπορούμε, μια κάρτα να το πω έτσι, στη μαγειρική που μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Γιατί εκεί πέρα που δεν έχω καθόλου πρωτεΐνη στη συνταγή μου και θα έπρεπε φυσιολογικά τι να κάνω, να ψήσω κοτόπουλο ή να πάρω ένα φρέσκο ψάρι να το διαχειριστώ, κατευθείαν ο τόνος είναι η λύση μου και την έχω μπροστά μου και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί όλη την πρωτεΐνη που χρειάζομαι και τη γεύση θα την πάρω από τον τόνο κατευθείαν με συνταγή μου, χωρίς πολλά. Οπότε σουρώνω εδώ πέρα τον τόνο μου και με μία απλή κίνηση έχω την πρωτεΐνη της συνταγής μου. Πείτε μου τώρα, κυρίες και κύριοι, άμα υπάρχει αυτό, είναι μοναδικό. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε. Με το που βράσουν τα ζυμαρικά και πιούν όλο το νεράκι, θα προσθέσω αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4 και βέβαια το τυρί κρέμα μου. Σύμφωνα με την Ακαδημία για την Ιταλική Κουζίνα, Academia Italiana della Cucina, η παραδοσιακή συνταγή για την Πολωνές δεν είναι με κιμά, αλλά με τόνο. Μάλιστα, το 2018, η αντιπροσωπεία της Ακαδημίας της Μπολόνια κατέγραψε τη συγκεκριμένη συνταγή στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Μπολόνια, το οποίο φυλάσσει τις επίσημες συνταγές ορισμένων από τα πιο διάσημα και παραδοσιακά πιάτα της πόλης. Για να δοκιμάσουμε τα ζυμαρικάκια μας, γίνανε. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, θέλω να δείτε εδώ, υπάρχει λίγο νεράκι μέσα. Έτσι θέλω να το αφήσετε. Με λίγο νεράκι. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τον τόνο μας. Πω, Παναγία μου. Με το που βάλουμε τον τόνο, ανακατεύουμε ελαφρά. Ο τόνος τι χρειάζεται, το έχουμε πει πολλές φορές. Μέσα. Λεμονάκι. Μπράβο, τα αγόρι μου εμένα. Εννοείται πως θέλει λεμονάκι. Οπότε φάζουμε ξύσμα. Και έχει. Όχι, θα παίξω και χυμό. Γιατί με το που ακουμπήσει το λεμόνι τον τόνο, θα πολλαπλασιάσει τη γεύση του και θα γίνει πολύ πιο ωραίος. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Να το θυμάσαι, δηλαδή, όλα τα θαλασσινά θέλουν το λεμονάκι τους, αλλά ο τόνος ένα τσικ παραπάνω. Λοιπόν, στίβω και χυμό από μισό λεμόνι μέσα, που το χρειάζεται και τον μπρόκολο, και ρίχνω άλλο ένα ανακάτεμα. Εδώ είμαστε. Οχ! Με το που ρίξω και το λεμονάκι μου, ρίχνω και το καλαμπόκι μου. Εδώ είμαστε. Καλαμπόκι, τόνος, μαγικός συνδυασμός. Τώρα, δίπλα έχω ένα μυρωδικό που το ξέρετε, το έχετε ακούσει, υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ και πηγαίνει πάρα πολύ με αυτές τις συνταγές. Άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε δεν το βάζετε. Άμα δεν βάλετε όμως αυτό, θα βάλετε θυμάρι. Ποιο είναι αυτό? Εστραγκόν. Μπράβο. Εστραγκόν. Λοιπόν, το εστραγκόν, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου μυρωδικά. Δεν ξέρω, φωνάζω. Να το βάλετε στο σπίτι σας, πάρτε το αποξηραμένο, βάλτε το στο κοτόπουλο, βάλτε το στα ψάρια σας, βάλτε το σε μοσχαράκι, βάλτε το σε ό,τι συνταγή έχει μυρωδικά. Αντί για μαϊντανό μπορείτε να βάζετε στραγγόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαρισματικό και πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε άμα το βάλετε σε μία συνταγή θα καταλάβετε ακριβώς τη γεύση του και δεν θα αφήνετε καμία συνταγή χωρίς στραγγόν. Τώρα, όλο αυτό είναι ωραίο το φαγητό, αλλά δεν έχει δέσει. Κάπως πρέπει να δέσει και κάπως πρέπει να πάρουμε μία σάλτσα, φίλε Διονύση. Γιατί έχουμε από κάτω νεράκι. Αλλά αυτό το νεράκι δεν είναι ολοκληρωμένο. Οπότε το πιο έξυπνο και το πιο λογικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το άλλο φρέσκο τυρί κρέμα light. Έχει κρεμμόδι, υφή και γλυκιά γεύση και μόνο με 16% λιπαρά. Παράγεται από 4 μόνο φυσικά συστατικά, χωρίς τεχνητά πρόσθετα, ώστε να μπορείτε να το απολαμβάνετε όπως εσείς θέλετε, γνωρίζοντας ότι είναι γεμάτο με τα καλύτερα φυσικά συστατικά και μόνο. Θέλω δύο συσκευασίες, είναι light. Ούτως ή άλλως η όλη φιλοσοφία της συνταγής είναι αυτή και εύκολη και light. Γιατί έχουμε μπρόκολο, έχουμε τα ζυμαρικά μας, έχουμε τον τόνο μας, έχουμε τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά αντί για να βάλουμε μία κρέμα γάλακτος που κατευθείαν θα πολλαπλασίαζε τις θερμίδες της συνταγής μας. Και με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε εδώ, βάζω το τυρί κρέμα, βγάζω από τη φωτιά. Ναι, να μην πάει τίποτα χαμένο. Βγάζω από τη φωτιά και κάνω το τελευταίο ανακάτεμα εκτός φωτιάς. Το τυρί κρέμα δεν χρειάζεται να το ψήσουμε. Από μόνο του θα κάνει τη δουλίτσα του. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Θα πάρει, θα γίνει ένα με τα υπόλοιπα υλικά, θα φτιάξει μία σάλτσα και θα μας δώσει την εντύπωση ότι έχουμε φτιάξει ένα φαγητό αλακρέμ. Αλλά δεν θα το έχουμε φτιάξει αλακρέμ, θα το έχουμε φτιάξει απλά
σε μία κατσαρόλα αυτή είμαστε. Μυρίζει καταπληκτικά. Μπροκολάκι, τόνος, καλαμπόκι, τυρί, κρέμα. Όλα, ρε φίλε, σε αυτή τη συνταγή είναι μελετημένα. Ήρθε η ώρα να σερβίρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πείτε μου πού να σταματήσω. Πάω για την πρώτη. Βλέπεις. Βλέπεις, είναι σαν να έχει κρέμα γάλατος, σαν ένα λακρέμ. Αλλά δεν είναι. Είναι με... Αλλά κρέμ είναι, αλλά είναι με τυρί κρέμα. Πείτε μου πότε να σταματήσω. Εγώ, να ξέρετε, θα συνεχίσω. Γιατί εδώ πέρα δεν έχω τύψεις. Μπορώ να φάω και τρία πιάτα από αυτό. Κι άλλο. Φτάνει. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω αυτή η συνταγή μας. Παναγία μου. Για πείτε, με ένα σκεύος σε 15 λεπτά γιατί φτιάξαμε. Ναι. Και φαγητό για 6 έως 8 άτομα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είμαστε καταπληκτικοί. Για τα ζυμαρικά με τόνο και τυρί κρέμα, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε τα ζυμαρικά, τον μπρόκολο, το νερό καυτό, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και βράζουμε για 10 με 12 λεπτά. Τοποθετούμε μία σίτα σε μπολ και σουρώνουμε τον τόνο να στραγγίσει καλά. Μόλις βράσουν τα ζυμαρικά με τον μπρόκολο, προσθέτουμε τον τόνο, ανακατεύουμε, ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, βάζουμε το καλαμπόκι, το εστραγόν, ανακατεύουμε, θέτουμε το τυρί κρέμα, αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μπράουνις με σοκολάτα γάλακτος. Από πού ξεκίνησε αυτό το request, φίλε Μίτσο? Από τα παιδιά. Στα παιδιά αρέσει περισσότερο η σοκολάτα γάλακτος. Οπότε αυτά τα brownies είναι ασυναγώνιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα βάλω μέσα ούτε καρύδια, ούτε ξηρούς καρπούς, ούτε περίεργα υλικά. Θα είναι πάρα πολύ απλή συνταγή με γεμάτη γεύση από σοκολάτα γάλακτος που δεν θα μπορέσει να αντισταθεί κανείς. Και είναι μια συνταγή που φτιάχνεται στο άψε σβήστε. Είστε έτοιμοι? Πάμε να δούμε τα υλικά και να το φτιάξουμε. Για τα brownies με σοκολάτα γάλακτος θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, 250 γραμμάρια βούτυρο συνέξτρα για το ταψί, 4 μεσαία αυγά, 250 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 20 γραμμάρια κακάο συνέξτρα για το ταψί. Για το σερβίρισμα, λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και καβουρδισμένα αμύγδαλα φιλέ. Λοιπόν, έχω ένα Ben Marie εδώ. Τι είναι το Ben Marie, φίλε Διονυσάκο? Νερό του ζεσταίνει. Μπράβο, ένα κατσαρολάκι με λίγο νεράκι από μέσα που βράζει και θέλουμε να λιώσουμε την σοκολάτα μας μαζί με το βούτυρο. Άμα δεν θέλουμε να το κάνουμε στο Ben Marie, πάντα υπάρχει λύση στα μικροκύματα, αλλά ξέρω ότι δεν σας αρέσει, οπότε σήμερα θα το... γιατί κάποιος κόσμος δεν του αρέσει όταν χρησιμοποιώ μικροκύματα. Δηλαδή μου στέλνει μηνύματα και μου λέει, Άκη, δεν θέλουμε να μαγειρεύεις τα μικροκύματα και εσύ έτσι. Είναι λίγο... Δεν θα το παίξω ειδικό, δεν θέλω να πω ότι είναι σωστό και λάθος. Αλλά μερικές φορές να ξέρεις ότι τα μικροκύματα είναι και πιο υγιεινά από άλλους τρόπους μαγειρέματος. Δηλαδή, άμα είναι να καίω το φαγητό μου στο τηγάνι και να μην ξέρω να το μαγειρεύω, μερικές φορές το να μου λιώσουν σωστά τη σοκολάτα τα μικροκύματα είναι και σωστότερο. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι να λιώσουμε τη σοκολάτα μαζί με το βουτυράκι. Τώρα, όση ώρα λιώνει το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα μου, θα πάρει λίγη ώρα, πάμε να ανακατέψουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Λατρεύω τα brownies, γιατί είναι μια συνταγή που δεν χρειάζεται mixer by default. Για να πετύχουν τα brownies, πρέπει να μην αφρατέψουμε καθόλου το μείγμα μας. Πρέπει ουσιαστικά να μας τυχώσει το μείγμα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν οι συνταγές των brownies, γιατί δεν χρειάζεται mixer, σε μόλις ένα bowl γίνεται η συνταγή και πάντα μα πάντα είναι δελεαστικότατο. Δηλαδή, στα brownies δεν μπορείς να αποτύχεις. Ναι, γιατί ένα cake άμα δεν φουσκώσει, όλοι θα πούν πώς απέτυχες. Ενώ ένα brownie άμα δεν φουσκώσει, θα βγει πιο καλό από το κανονικό. Δηλαδή, αυτό θέλουμε, να μην φουσκώσει. Ουσιαστικά θέλουμε το brownie να αποτύχει για να βγει σωστό. Κατάλαβες, φίλε Διονύση? Λοιπόν, έχω πάρει 4 βουλάκια, τα έχω βάλει σε ένα bowl και θα ρίξω μέσα την καστανή ζάχαρη. Άμα δεν θέλετε να βάλετε καστανή, μπορείτε να βάλετε και ζάχαρη κανονική, κρυσταλλική, τη λευκή. Δουλεύει και εκείνη μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι? Άχνη ζάχαρη, όχι σε αυτή τη συνταγή, δεν βάζουμε. Μία πρέζα αλάτι και λίγη βανίλια. Τώρα, θα πάρω το σύρμα και θα ανακατέψω τα υλικά. Θα ανακατέψω για να αφρατέψω ή θα ανακατέψω για να ανακατέψω? Για να ανακατέψω. Το ήξερε και ο Μίτσος, δεν τον άφησες να μιλήσει. Δεν σου έδωσα το λόγο.
Σηκώστε και δύο χέρι. Πρέπει να πω ποιος θα μιλήσει. Είμαι ο δάσκαλος εδώ πέρα. Αν είναι δυνατόν. Πάμε πάλι. Να ξαναρωτήσω. Λοιπόν, ανακατεύω. Για πόση ώρα ανακατεύω, φίλε Διονύση? Κοίταξε. Δεν θέλω η ζάχαρη μου να φαίνεται κομματάκια, θέλω να διαλυθεί. Απλά το κάνω όχι με βιαστικές κινήσεις για να φαρτέψει το μείγμα. Σιγά σιγά ανακατεύω, να δώσω λίγο χρόνο να μαλακώσει η ζάχαρη, να ψιλολιώσει και ουσιαστικά το μείγμα μου να γίνει ενίο. Πόση ώρα θα μου πάρει? 2 λεπτάκια. 1 λεπτάκι, όχι παραπάνω. Τώρα, όση ώρα εδώ πέρα ανακατεύω το μείγμα μου, θα περιμένω να λιώσει και η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο και μετά απλά θα τα ενώσω, θα ρίξω και τα λευράκι και το κακάο και μπαίνει μέσα στο φούρνο. Λέγεται ότι τα πρώτα brownies φτιάχτηκαν από τους σεφ στο ξενοδοχείο Palmer του Σικάγο το 1893. Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο η Διεθνής Έκθεση Κολούμπια, που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της επετείου των 400 ετών από την άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική. Τότε, η επικεφαλής του γυναικείου περιπτέρου της έκθεσης, Bertha Honor Palmer, ζήτησε από τους σεφ του ξενοδοχείου της να δημιουργήσουν μια συνταγή που θα εκτελείται στο φούρνο για να τη συμπεριλάβουν στα lunch boxes που θα διατίθεται για τις επισκέπτριες της έκθεσης, οι οποίες θα φορούσαν επίσημα ρούχα και λευκά γάντια. Πιο συγκεκριμένα, ήθελε κάτι μικρό αλλά πολύ νόστιμο που θα μπορούσε να φαγωθεί χωρίς πιρούνι. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο brownie με καρύδια και γλάσο βερίκοκου σαν επικάλυψη. Η σοκολατίτσα μας έχει λιώσει. Αχ, τι ωραίο πράγμα που μυρίζει η σοκολάτα, ε! Όταν μυρίζει η σοκολάτα, νομίζω όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην άκρη. Η μυρωδιά της σοκολάτας είναι εθιστική και αυτή μαζί με το βούτυρο είναι ακόμα πιο εθιστική. Τώρα, πάει αυτό στην άκρη, δεν το χρειάζομαι άλλο. Και έτσι όπως είναι, αδειάζω τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο το λιωμένο μέσα στα αυγά μου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι ο κλασικός τρόπος που κάνουμε brownies, που κάνουμε μοελέ, που κάνουμε lava cake. Γενικά όλα αυτά γίνονται ακριβώς, όλες αυτές οι παρασκευές γίνονται περίπου με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Και ρίχνω ένα μικρό ανακάτεμα. Οχ! Τώρα είναι ένα σημείο έτσι λίγο οριακό, γιατί θες λίγο να δοκιμάσεις, αλλά έχει ομά αυγά μέσα και λες να δοκιμάσω, να μην δοκιμάσω, να δοκιμάσω, να μην δοκιμάσω. Τελικά η απάντηση ποια είναι, Διονύση? Ότι θα δοκιμάζαμε. Η αλήθεια είναι. Μικρή όταν ήσταν, τρώγατε κρόκους με ζάχαρη. Ναι, βλέπεις τώρα. Κορυφαίο, δεν υπάρχει. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Εμένα μου άρεσε επίσης με τα αυγά. Τα κάναμε εντελώς με λάτα στο χωριό και έριχνε ψωμάκια για γιαγιά μέσα μαζί με λάδι και αλάτι και το τρώγα έτσι κατευθείαν. Πω πω, καταπληκτικό κι αυτό. Μετρό. Όχι, ολόκληρα τα αυγά αυτό. Μετρό. Τι? Άλλο, η ζάχαρη με τον κρόκο είναι άλλο, το ψωμάκι είναι άλλο. Α, είναι άλλη συνταγή η μία και άλλη συνταγή η άλλη. Λοιπόν, τώρα προσθέτω μέσα το αλεύρι μου μαζί με το κακάο, αλλά αφού πρώτα το κοσκινήσω. Γιατί το κοσκινίζω, φίλε Διονύση? Λοιπόν, ρίχνω και το κακάο μου. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να κοσκινήσουμε, γιατί κοίτα εδώ. Βλέπεις το κακάο μου που έχει μέσα μικρά κομματάκια σαν βραχάκια, ναι? Θα μας βοηθήσει το ανακάτεμα μετά. Βέβαια, γιατί αυτά δεν θα σπάσουν ποτέ, θα μείνουν ολόκληρα κομμάτια μέσα. Και εμείς το κακάο μας θέλουμε να πάει παντού, να έχει γεύση, σοκολατένια όλο το μπράουνι. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ πέρα. Σπάω εδώ πέρα το κακάο μου. Και πάμε για το τελευταίο ανακάτεμα. Τα έχω ρίξει νομίζω όλα. Αλάτι βάλαμε, βανίλια βάλαμε, όλα τα έχουμε βάλει. Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Οπότε ανακατεύω εδώ γρήγορα γρήγορα. Πολύ εύκολα με μία σπατουλίτσα. Τώρα θα μου πείτε, α, γιατί δεν το κάνεις με το σύρμα? Και με το σύρμα γίνεται. Και με σπάτουλα γίνεται. Εμένα πάντα με τη σπάτουλα μου βγάζει η συνταγή ότι δεν ανακατεύεται πάρα πολύ. Όσο λιγότερο ανακατεύουμε σε γλυκές συνταγές το αλεύρι, τόσο καλύτερη θα βγει η συνταγή. Γιατί το αλεύρι δουλεύει και γίνεται κέικ. Δεν θέλω να γίνει κέικ, θέλω να έχει μια μαστιχωτή υφή. Οπότε, άμα παραανακατέψω σε αυτό το σημείο, θα έχω μια αίσθηση ότι φτιάχνω ψωμί αντί για κέικ. Λοιπόν, το μείγμα μου είναι έτοιμο. Είναι δελαστικό. Φαίνεται σαν. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ την ταινία Ματίλντα? Μπράβο. Στη Ματίλντα δεν είχε ένα κέικ σοκολάτας, το θυμάστε, με το παιδάκι που το έβαζε να το τρώει η διευθύντρια? Εκείνο το κέικ με τη σοκολάτα νομίζω ότι είναι το πιο δελαστικό κέικ που έχω δώσει στη ζωή μου και με έχει στοιχειώσει. Από τότε που ήμουν μικρός ήθελα να πάρω ένα κομμάτι μέσα από τη τηλεόραση και να το φάω. Οπότε όποτε βλέπω αυτό το μείγμα, έτσι,
το σοκολατένιο, όταν φτιάχνω brownies ή μουελέ και οτιδήποτε, μου θυμίζει αυτό το κέικ και μου τρέχουν τα σάγια. Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι που έχει συνδεθεί με παιδικές μου μνήμες. Λοιπόν, 25x32 το ταψάκι μας, έχουμε βούτυρο κακάωση και έχουμε βάλει και μία λαδόκολα για να φροντίσουμε να μπορούμε να ξεφορμάρουμε εύκολα μετά το brownie μας. Οπότε έτσι όπως είναι, μεταφέρω όλο το μείγμα. Και η ερώτηση η επόμενη είναι η εξής. Αυτό το μπολ πάει στο νεροχύτη ή πάει εδώ? Εδώ. Έλα αγόρι μου, πάρ' το, ξέρω τι θέλεις. Καλά, τον βρήκε. Ευχαριστώ Άκη μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς, ψηλά η σχάρα και θα ψήσουμε 25 με 30 λεπτάκια. Στα 25 λεπτάκια καλύτερα να το βγάλετε, να το αφήσετε στην άκρη να κρυώσει, θα είναι πιο τσούι. Στα 30 θα είναι πιο σφιχτό. Εσείς παίρνετε και εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε. Εγώ στα 25 θα το βγάλω. Εντάξει, αλλά θα αφήσω να κρυώσω καλά, εντάξει. Μόλις κρυώσει καλά, θα κόψουμε και θα σερβίρουμε. Η ερώτησή μου είναι εξής, απλή. Θέλετε να βάλω παγωτό? Ναι. Όχι, λέω. Μπελέσεις, ναι, λες εσύ. Όχι, θα πάμε το δεύτερο. Για πες. Όχι. Όχι, λέει ο Μίτσος. Άρα, δημοκρατία έχουμε εδώ πέρα. Αποφασίζει δημοκρατία. 2-1, παγωτό δεν βάζουμε. Έχω σοκολάτα λιωμένη, να βάλω? Ναι. 2 πάλι δημοκρατία νικά, δεν με νοιάζει η άποψή σου. Διόνυση, ναι. Μπορούμε και φιλέ αμύγδαλο. Θες να βάλουμε και αμύγδαλο φιλέ? Είπαμε ότι δεν θα βάλουμε ξηρούς καρπούς, αλλά άμα τους βάλω από πάνω θεωρούνται προαιρετικοί, οπότε θα τους βάλω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω, αφήνουμε να κρυώσει καλά το brownie και σερβίρουμε με λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και μπόλικο αμύγδαλο φιλέ καβουρτισμένο. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Θα σας δώσω από ένα κομμάτι. Ποιο ρύζι χρησιμοποιούμε για συνταγές όπως ριζότο, ριζόγαλο, γεμιστά κτλ? Λοιπόν, υπάρχει ένας βασικός κανόνας για συνταγές που θέλουμε να πάρουμε έτσι πιο χυλωμένο αποτέλεσμα, όπως είναι το ριζότο και το ριζόγαλο, βάζουμε κοντόκοκα ρύζια. Το γλασέ ή ρύζι για ριζότο. Για συνταγές που θέλουμε να βγει πιο σπυρωτό το ρύζι μας, χρησιμοποιούμε μακρύκοκα ρύζια, όπως είναι το μπασμάτι, το νιχάκι και όλα τα υπόλοιπα. Και το μπράουνι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το κόψουμε. Στα πόσα θα το κόψω εδώ, Μπελέση? Άκου, η φιλοσοφία του brownie είναι ότι είναι γεμάτο γλυκό, γεμάτο σε γεύση. Οπότε μην το παρακάνετε με τις μερίδες, γιατί βλέπω κάποιες φορές που βγάζουν ένα brownie και είναι τόσο μεγάλο σε... Ναι, είναι καθαρή σοκολάτα ρε παιδιά, πρέπει να βγάζουμε, κάνουμε ένα τέτοιο γλυκό και βάζουμε αρκετή σοκολάτα για να βγάλουμε περισσότερες μερίδες. Δηλαδή δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Θεωρώ ότι η μερίδα για brownie και να είναι έτσι σωστή, να μην είναι λιγοτική και να ευχαριστηθεί ο κόσμος τη σοκολάτα και όλα τα καλούδια που έχουμε κάνει, πρέπει να είναι στα 3. Εντάξει. 3, ναι. Πολύ καλή μερίδα αυτή. Κοίτα εδώ. Και συνοδευτικό είναι. Με τις φακές. Εγώ το συνοδεύω πάντοτε με ένα καπνιστό ωραίο ουίσκι. Καπνιστό ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι ένα ουίσκι με αυτό το μπράουνι θα πήγαινε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Αυτό σημαίνει, φίλε, γαστρονομική παιδεία. Κάτι που δεν κατέχεις εσύ. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πόσο μαστιχωτό είναι από μέσα. Το καταλαβαίνεις. Αυτό παλεύαμε να κάνουμε. Είναι σαν καθαρή σοκολάτα. Το βλέπεις. Είναι σαν βούτυρο. Είναι από τα πιο ποιοτικά μπράουνι που έχω δοκιμάσει. Και βέβαια είναι ένα μπράουνι που θα λατρέψουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι και οι μικροί. Όποιος δοκιμάσει θα πει Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν έχω φάει τόσο συμπυκνωμένη γεύση σοκολάτας μαζεμένη σε μία μπουκιά. Και ήρθε η ώρα να ρίξω από πάνω. Καλά, είναι υπερβολή, γιατί εγώ θέλω να δοκιμάσω λίγο μόνο του. Η αλήθεια είναι, περιμένετε λίγο πριν βάλω τη σοκολάτα και το αμύγδαλο. Λίγο να κόψω εδώ πέρα να δοκιμάσω, γιατί νομίζω ότι. Καλό. Αυτό το μπράουνι. Ρε φίλε, είναι τόσο πολύπλοκη η γεύση, όντως σου βγάζει ακόμα και ξηρούς καρπούς. Δηλαδή, η σοκολάτα γάλακτος έχει ψηθεί, έγινε τέλεια. Σου βγάει και σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος και λίγο φουντούκι. Κατά έναν περίεργο τρόπο. Είναι πεντανόστιμο, Μητσάκο. Θες να δοκιμάσεις? Ναι. Πάρε τη μία γωνία. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Για πες. Δεν θέλω να το δαγκώσεις και να το καταπιείς. Θέλω να το δαγκώσεις και να το επεξεργαστείς. Πρέπει να αφήσεις να λιώσει. Μπράβο. Γιατί αυτό το μπράουνι, καθώς το τρως, λιώνει.
Ενώ τα υπόλοιπα κέικ δεν λιώνουν. Είναι κέικ, έχει αλεύρι περισσότερο. Εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολύ ποσότητα σοκολάτα, όντως άμα τα αφήνεις στο στόμα, λιώνει, αγκαλιάζει όλο τον ουρανίσκο σου και σου δίνει συνεχόμενη γεύση. Είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει, Μπελέση. Να ρίξω λίγη γάλα εκτός από πάνω. Να ρίξω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε. Όχι πως θα φαίνεται, γιατί έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε και το υγρό στοιχείο της σοκολάτας από πάνω. Οπότε θα σας το δώσω, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει η λιωμένη σοκολάτα. Οπότε βάζω από πάνω και λίγη κουβερτούρα γάλακτος λιωμένη. Πω πω πω. Η διατροφολόγος μας θα μας δείρει για αυτό που κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Θα της πούμε της διατροφολόγου ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος το θέλε. Ο κόσμος θα το πάρει. Και κοίταξε εδώ. Τέλειο. Να βάλω ένα κομμάτι εδώ να σερβίρω. Ένα ή δύο. Όπως σας είπα, η μερίδα εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι. Φανταστικό. Κυρίες και κύριοι, το τέλειο γλυκό. Για τα brownies με σοκολάτα γάλακτος, σε Ben Marie βάζουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο σε κυβάκια και ανακατεύουμε με μία Marie's μέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Σε bowl σπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφαιρούμε τον bowl από τη φωτιά, ρίχνουμε το μείγμα με την κουβερτούρα και το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά με μία σίτα, κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο. Τα ρίχνουμε στο μπολ και ανακατεύουμε σε βουτυροκακαωμένη φόρμα με λαδόκολλα. Μεταφέρουμε το μείγμα. Βάζουμε στον φούρνο. Ψήνουμε. Αφαιρούμε. Αφήνουμε να κρυώσει. Το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Απλό, λιτό και τέλειο θα πω. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας πίτσα σάντουιτς. Πολύ απλά με λίγο ψωμάκι, λίγη σάλτσα ντομάτας και τυριά. Κάναμε κάτι μοναδικό. Στη συνέχεια πήραμε λίγα ζυμαρικά, μπρόκολο και τόνο και φτιάξαμε μία μακαρονάδα που δέσαμε με τυρί κρέμα και έγινε κάτι healthy, όμορφο. Σωστά, Ρακά. Ε? Ναι, είναι. Αυτό το ρωτώ τώρα. Είναι πεντανόστιμο για τις θερμίδες που έχει. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο. Και για το τέλος φτιάξαμε ένα γλυκό ονειρικό. Brownies με σοκολάτα γάλακτος. Και μόνο από τον τίτλο θες να μπεις στην κουζίνα να ετοιμάσεις αυτά τα brownies. Και οι τρεις συνταγές βρίσκονται αναλυτικά στο site μας, akispetritzix.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και βέβαια follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε υπέροχα, να μας στέλνετε φωτογραφίες από συνταγές που φτιάχνετε, να μας στέλνετε αιτήματα με συνταγές που θέλετε να φτιάξουμε και να μας στέλνετε και φυλάκια. Θέλεις να πεις κάτι, Διονύση? Όχι. Έλα, το bye που λες, μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο? Το bye. 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 Λοιπόν, ρίχνουμε το λαδάκι μας στο τηγάνι και στη συνέχεια θα ρίξουμε τις φακές. Ήθελα να δω αν προσέχετε. Λοιπόν, μετά από το λαδάκι μας ρίχνουμε μέσα και το κρεμμύδι μας. Και μόλις σου ταριστεί καλά το κρεμμύδι, θα ρίξουμε μέσα και τα ρεβίθια μας. Τα ρεβίθια είναι στην κονσέρβα, εδώ που τα βλέπετε. Πάλι δεν με διόρθωσε κανείς.